Οι μειώσεις από τη χοντροπορική τιμή ρεύματος δεν έφτασαν στους καταναλωτές από ό,τι φαίνεται και δεν θα φτάσουν ούτε οι αναμενόμενες μειώσεις των επόμενων μηνών. Χάθηκαν στη διαδρομή του ρεύματος από το δίκτυο του ΔΔΕ στο μετρητή για να καλύψουν με υστέρηση τουλάχιστον 2 ετών τις απώλειες του δικτύου. Τεχνικές και μη τεχνητές ρευματοκλοπές που δεν είχε υπολογίσει στην αρχική του μελέτη ο ΔΔΕ. Οι προμηθευτές έχουν ήδη συμπεριλάβει τα κοστολόγια τους και έχουν ήδη μεταφέρει στους καταναλωτές κόστη από απώλειες του δικτύου για τα έτη το 2021 και 2022 της τάξης των 800 εκατομμύριων ευρώ ανά έτος που αντιστοιχούν στο σύνολο των απώλειών του δικτύου, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος είναι οι ρευματοκλοπές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είναι νέα κόλπα αυτά, τώρα που μειώθηκε δηλαδή σχετικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να έρχονται στην επιφάνεια παλαιότερα γραμμάτια που καταλήγουν και αυτά να πληρωθούν από τον καταναλωτή? Δυστυχώς έτσι είναι, όπως τα λέτε, την ανικανότητα να πω, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω, δηλαδή δεν υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι από τους εμπλεκόμενους φορείς της πολιτείας, ΔΔΕ, ΡΑΕ κλπ. Να εντοπίσουν τις ρευματοκλοπές προκειμένου ο συνεπής πολίτης να μην επιβαρύνεται με αυτή την προσάυξη. Είδατε κιόλας, 1η Απριλίου είχαμε μία μικρή άνοδο των τιμών χρέωσης της κιλοβατόρας σε όλα τα χρωματιστά τιμολόγια και στα πράσινα και στα μπλε εξαιτίας αυτού του φαινομένου, διότι οι πάροχοι προσπαθούν να κλείσουν αυτή την τρύπα των πολλών εκατομμυρίων που είπατε και προηγουμένως μέσα από τους λογαριασμούς που μας στέλνουν. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Και να σας πω κάτι, η ρευματοκλοπή δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά τώρα. Υπήρχε μια ένωση είδους ανοχή τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης. Υπήρχε μια ανοχή, για να σας πω, γιατί ήταν και σχετικά μικρό το ποσοστό των ρευματοκλοπών. Σας θυμίζω μόνο στοιχεία της ΔΔΕ. Το 2002... το ποσοστό ρευματοκλοπών στη χώρα μας ανερχόταν στο 0,2%. Σήμερα κοντεύει το 5%, δηλαδή 25 φορές πάνω. Και επειδή τότε, εν πάση περιπτώσει, πριν την ενεργειακή κρίση, γενικώς η κιλοβατόρα ήταν σε χαμηλό επίπεδο, σε χαμηλές τιμές τέλος πάντων, δεν το καταλαβαίναμε ή δεν φαινόταν. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο οι οικονομικές επιπτώσεις, είναι και οι κοινωνικές. Προφανώς. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα μεγάλα ποσά, αφορούν το 2021 και το 2022. Να εικάσουμε ότι θα έρθουν και άλλα αργότερα για τα επόμενα χρόνια. Μα αν δεν εξαλειφθεί το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, εννοείται ότι κάθε χρόνο θα αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είδα προχθές που βγήκε στη διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που αντιμετωπίζει το φαινόμενο της ρευματοκλοπής με διοικητικά μέτρα και ποινικές κυρώσεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνουν μόνο αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν γίνουν τεχνικά έργα, δηλαδή με τεχνικές παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και στοχευμένα αυτό το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω τι εννοώ. Ναι, κύριε Χριστοδουλή, ως ειδικός, να μας πείτε πώς μπορεί να ελεγχθεί η ρευματοκλοπή και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, καταρχήν η ρευματοκλοπή δεν ελέγχεται έτσι από κάποιο μαγικό, από κάποια μαγική συσκευή. Αν είσαι καταναλωτής σε κάποιο σπίτι, αν δεις ότι βλέπεις μάλλον ξαφνικά μεγάλες καταναλώσεις, εκεί πρέπει να υποψιαστείς ότι κάτι συμβαίνει. Τι θα κάνεις? Το πρώτο πράγμα είναι κλείνεις το γενικό διακόπτη από τον πίνακα και πας στο μετρητή σου να δεις αν ο δίσκος γυρνάει. Εάν δεις ότι ενώ είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης γυρνάει, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως πρέπει να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη της εμπιστοσύνης σου, θα έλεγα, προκειμένου να ελέγξει αν έχει γίνει παραβίαση του μετρητή σου, διότι είναι και ποινικό το αδίκημα πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι επιτίδοι για να κλέψουν ενώ ρεύμα, ξεπερνάει πολλές φορές και κάθε φαντασία. Υπάρχουν δηλαδή δύο κατηγορίες ρευματοκλοπών. Ας πούμε, αυτή που ο παραβάτης κλέβει απευθείας από το δίκτυο της ΔΔΕ και αυτή που ο παραβάτης κλέβει από το γείτονά του. Στην πρώτη περίπτωση,
Μια απλή τεχνική είναι η αποσύνδεση των κάποιων ειδικών και τέλος πάντων εξαρτημάτων από το μετρητή, τα οποία επιτρέπουν στον καταναλωτή να το χρησιμοποιεί, αλλά δεν καταγράφει την κατανάλωση. Δηλαδή, παρακάμπτεται ο μετρητής αυτό. Και ο άλλος τρόπος είναι η παρέμβαση ενός επαγγελματία εντός εισαγωγικών ηλεκτρολόγου, ο οποίος μπορεί και, ξέρετε, να πειράξει το μετρητή ώστε να επιβραδύνει την ταχύτητα. Δηλαδή, να υπάρχει πιο. Να χρεώνει αργότερα. Ναι. Λοιπόν, και ξέρετε, υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι δεν προτιμούν επαγγελματικές εντός εισαγωγικών λύσεις να φωνάξουν κάποιον ηλεκτρολόγο, αλλά τοποθετούν διάφορα μαγνητάκια ή τρυπούν ρολόγια να τοποθετήσουν αντικείμενα ως εμπόδια, δηλαδή στην κίνηση του μετρητή, ή ακόμα ψεκάζουν και με σπρέι τις επαφές για να μην γράφει ο μετρητής. Διάφορα κόλπα. Και έχουν αποτέλεσμα αυτές οι μέθοδοι. Βέβαια, τα έχουν εντοπίσει. Δηλαδή, τεχνικά γίνεται. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι. Πάντως... Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έχουμε μηχανικούς μετρητές, ηλεκτρομηχανικούς. Όταν θα αντικατασταθούν πλήρως οι συμβατικοί μετρητές με τους έξυπνους μετρητές, τότε θα περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο της ρευματοκλοπής για ένα και μόνο λόγο. Ο έξυπνος μετρητής ενσωματώνει κάποιο λογισμικό, έτσι απλά θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω, όπου μέσω ενός αλγόριθμου αναλύει κάποια ηλεκτρικά δεδομένα της κατανάλωσης, ποιοτικά μάλλον ηλεκτρικά δεδομένα της κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη μπορεί να διαπιστώσει μια αντικανονική διακύμανση της τάσης ή ξέρω εγώ τη δημιουργία αρμονικών, οτιδήποτε, τέλος πάντων μην μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, οπότε στο τηλεματικό κέντρο, τηλεμετρικό κέντρο μπορούν να εντοπίσουν αντικανονικά έτσι περίεργες αλλαγές στην ποιότητα του ρεύματος και να έρθουν να κάνουν τον έλεγχο και να διαπιστώσουν ακριβώς αν υπάρχει ρευματοκλοπή ή όχι. Άρα θέλω να πω ότι η αντικατάσταση των έξυπνων μετρητών θα βοηθήσει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πότε θα έχει αντικατασταθεί ένα σημαντικό μέρος των έξυπνων μετρητών, γιατί τώρα μιλάμε ότι είμαστε σε κάτι ελάχιστο. Το Υπουργείο Ενέργειας ότι μέχρι το 2030 θα έχουν αντικατασταθεί περίπου το 70%. Εγώ δεν πιστεύω, δεν είναι πολύ υπερφιλόδοξος αυτός ο στόχος. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι έξυπνοι μετρητές που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα μας, κυρίως σε επαγγελματικές καταναλώσεις, είναι γύρω στις 200.000 και συνολικά όλοι οι μετρητές είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Οι έξυπνοι μετρητές όμως. Υπήρχε ένας διαγωνισμός πριν από λίγα χρόνια, όπου τελικά αυτός πάγωσε ο διαγωνισμός, λίμνας ας το πούμε, διότι υπήρχαν ενστάσεις κλπ. Τώρα κάτι ξεμπλοκάρει για μια παρτίδα περίπου 250.000 μετρητών για το 2024 συζητάμε. Και βλέπουμε. Αλλά το θέμα, ξέρετε, δεν είναι μόνο οι μετρητές. Αυτό θέλει συνδυασμό. Δηλαδή πρέπει να γίνει και ο εξυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της μέσης εννοώ και της υψηλής τάσης, χρησιμοποιώντας εννοώ ψηφιακή τεχνολογία. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους υποσταθμούς μας, οι μετασχηματιστές, να γίνει υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων που κλέβονται, κλέβεις ρεύμα, κατεβάζεις με άγκιστρα που υπάρχουν διάφοροι έξυπνοι εντός εισαγωγικών επιτίδη που από τους πυλώνες της ΔΕΗ παίρνουν ρεύμα κατευθείαν. Αν υπογειοποιηθούν, τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θέλει και μια σειρά έργων ώστε να αποφεύγεται τεχνικά η ρευματοκλοπή και πρακτικά να εντοπίζεται αυτόματα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος, ο επιδιωκόμενος στόχος, διότι αλλιώς με ποινικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα δεν νομίζω ότι γίνονται και πολλά πράγματα, θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Έτσι όπως τα περιγράφετε όμως, έχουμε χρόνο μπροστά μας και μεγάλο δρόμο μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε αφενός στους ψηφιακούς μετρητές, αφετέρου να ψηφιοποιηθεί ή να απογειοποιηθεί το δίκτυο, ώστε να μην υπάρχουν κλοπές απευθείας από το δίκτυο. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.